με τρελαμένους ναύτες χωρίς πηξίδα στα τύφλα να σχεδιάζω χάρτες. Στη θάλασσα, στα όνειρα με ρώτα την αγάπη. Έχω του κόσμου ποίηματα κρυμμένα με στα μπάρια, στου έρωτα τα κύματα με οδηγούν φεγγάρια. Στα όνειρα με ρώτα την αγάπη, αναζητώ το νόημα ψάχνοντας την Ιθάκη. Στις θάλασσες, στα όνειρα με ρώτα την αγάπη, ψάχνοντας την Ιθάκη. Καράβιάκι φέρνει το, ψάχνοντας την Ιθάκη. Ατζέντα σήμερα με έναν ανερχόμενο μουσικό αστέρι, τον Δημήτρη Μεσημέρη. Δημήτρη μου, καλώς όρισες. Γεια σου Πάρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς αισθάνεσαι όταν ακούεις την έκφραση ανερχόμενο μουσικό αστέρι? Μου κάνει αίσθηση. Απλά, εντάξει. Εγώ έχω τους στόχους μου και ό,τι γίνει να γίνει. Δημήτρη μου, την 5η-21 Ιανουαρίου πρόκειται να εμφανιστείς στο Φεγγάρος Reacts, σωστά? Ακριβώς. 21 Ιανουαρίου, η ώρα 9 και 4, αν δεν κάνω λάθος, στο Φεγγάρος Reacts, που είναι ένα online streaming. Στην ουσία, Φεγγάρος goes live, όπως λαλούν και τα παιδιά του Φεγγάρου. Κάτι, μια πρωτοβουλία που κάνει η ομάδα του Φεγγάρου με νέους καλλιτέχνες, 10 μπάντες και solo καλλιτέχνες. Ξεκίνησε από τις 10 και πάει μέχρι το τέλος του μήνα, 31. Εγώ προσωπικά είμαι ευγνώμων στα παιδιά που με κάλεσαν σε αυτό το φεστιβάλ, γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο και βοηθούν, αλλά δείχνουν και τον τρόπο της αντίδρασης τους, στην ουσία, σε αυτήν την κατάσταση που συμβαίνει γύρω μας, ό,τι μουσική μπορεί, και έντια ένα βήμα για να δώσει παραδείγματα και σε άλλους, ότι παρά ο καλλιτεχνικός χώρος να κάτσει και στην ουσία να κλαίεται και να προσπαθεί να βρει τρόπους, να ήταν καλά να βγούμε μόνοι μας μπροστά και να κερδίσουμε εκείνα που αξίζουμε. Κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας είχαν εμφανιστεί αρκετή μουσική στο διαδίκτυο. Ναι, και συνεχίζουν πολλοί που τότε. Κοίταξε, μεγάλη μάζα των καλλιτεχνών οι οποίοι προσπαθούν και δεν το βάλουν κάτω. Και τούτο είναι πολλά θετικό.
Αξιοζωτικό, λίγο είναι εσύ σου και επιλογή, ενώ θέλεις να ασχολείσαι με εκείνο που αγαπάς. Πέραν του οικονομικού, που είναι το πιο σημαντικό, αλλά δεν υπάρχει στην ουσία, τόσο στο διαδίκτυο είναι πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα, είναι η ανάγκη. Δηλαδή, θυμάσαι το να βγεις να τραγουδήσεις. Δεν είναι μόνο το ότι κάνουμε τόσα δουλειά με το πράγμα. Είναι η έκφραση μας, είναι ο τρόπος που ζούμε. Ένα κομμάτι που είναι η ζωή μας το πράγμα. Το Φεγγαρός Reacts. Ναι. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά λόγω του ότι ζούμε την παρανία που ζούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε live events. Βασικά το... Πώς διαφοροποιεί, πιστεύεις, την εμπειρία, πού το να δω έναν πολλά καλογυρισμένο και τέλειο βίντεο που υπάρχει ήδη στο YouTube ή στο Vimeo? Είναι ωραία ερώτηση σου. Είναι κάτι που γίνεται την ίδια στιγμή, δηλαδή προσπαθούμε να κρατήσουμε τον όρο live. Ότι γίνεται τη δεδομένη στιγμή, καθώς εσύ είσαι στο σπίτι σου και κάθεσαι στον καναπέ σου, ενώ θα μπορούσες να είσαι σε έναν μπαρ και να βλέπεις το ίδιο πράγμα, να σου παρουσιάζεται μπροστά σου. Με τούτον το σκοπό, ήθελα να το πω και πριν, είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο να στηρίξει τον πολιτισμό. Μπορεί να κάνει donations, supports, μπορεί να αγοράσει δίσκους και γενικά διάφορα πράγματα που τα σχήματα και που τους καλλιτέχνες. Και με τον τρόπο μπορεί να τους στηρίξει και οικονομικά. Γιατί είπα σου πριν, ο οικονομικός τομέας είναι το πιο δύσκολο για τον καλλιτέχνη. Τρόποι υπάρχουν να μπορεί να παρουσιάσει τη δουλειά του, το ξέρω, με το ίντερνετ και γενικά με τα πράγματα. Είναι βασικό κινητρό να υποστηρίχτουν οι καλλιτέχνες οικονομικά. Σε αυτό το πράγμα, η γενιά μας είμαστε λίγο πιο τυχεροί με το ίντερνετ, με την προβολή πάντα μιλώ. Αλλά το οικονομικό είναι πραγματικά δύσκολο. Και είναι ένα κινητρό για τον κόσμο να στηρίξει την πρωτοβουλία. Γι' αυτόν και ο όρος react, αντίδραση. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εμείς που αντιδρούμε, προκαλούμε και τον κόσμο να αντιδράσει. Και αντίδραση είναι πάντα κάτι κακό. Δεν εννοώ να βγούμε στους δρόμους και να κάνουμε ζημιά και να απαιτήσουμε. Υπάρχουν και θέτικες αντιδράσεις. Ακριβώς. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσο ωραίος είναι να ήταν ο κόσμος αν αντιδρούσε με μουσική. Ναι, ισχύει. Δημήτρη μου, για τη δική σου εμφάνιση στο δελτίο τύπου του Φεγγάρου, αναφέρεται πως ο τραγουδοποιός συνδυάζει τους ήχους του ρεμπέτικου και του έντεχνου, προσφέροντάς μας ένα φρέσκο ηχητικό αποτέλεσμα στην πρώτη του ολοκληρωμένη δουλειά με τίτλο «Έχω του κόσμου τα ποιήματα». Έχω του κόσμου ποιήματα, ναι. Μίλα μας λίγο για την πρώτη σου ολοκληρωμένη δουλειά. Είναι η πρώτη μου ολοκληρωμένη δουλειά με 10 τραγούδια. Είχα κάνει στο παρελθόν ένα σύντη σίγκολ που είχε 2 τραγούδια. Ήταν το εικόνα δίχως χρώμα, το 14. Αλλά τώρα νιώθω ότι έχω μια δουλειά που με εκφράζει 100%. 10 τραγούδια, στα 9 η μουσική δική μου, στο έναν το κομμάτι η μουσική στοιχεία του φίλου μου του Παναγιώτη Τσαπή. Την ενορχήστρωση του δίσκου αναλαβαίνει ο Φώτης Χιώτας, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά. Να πω ότι στη χουργή είναι ο Βασίλης ο Χαρίσης, ο Ανδρέας ο Παράσχος, και 3 κομμάτια δικά μου και η στοιχή. Ναι, η παραγωγή και η δημιουργία του δίσκου έγινε στο Studio 1163 και κυκλοφόρησε πριν 5-6 μήνες και σε βινήλιο 12 ίντσων, το οποίο μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί και από το website του τη στιγμή του Φεγγάρος React, το οποίο πουλά και άλλο merch και άλλων καλλιτεχνών. Αλλά και από διάφορες σελίδες, αν μπει στις σελίδες μου, να βρει τα links τα οποία μπορούν να αγοράσει το δίσκο. Στη συνέντευξη σου στο RIC, έχεις πει ότι ο όρος εντέχνος εσύ πολύ αρέσκει. Τι είναι εκείνο που κάπως σε ενοχλεί? Ενοχλεί με γιατί υπάρχει misunderstanding γύρω από το εντέχνο. Το εντέχνο θαυμάζω το και θεωρώ ότι είμαι ένας εντέχνος καλλιτέχνης, αλλά σήμερα είναι λίγο περίεργος όρος εντεχνό, γιατί εμπλέχτηκε τόσο πολλά με άλλους όρους και με άλλα είδη και γενικά είναι εκείνο που υπάρχει. Σήμερα ακούγεται και λίγο συντηρητικό, λίγο παγιό. Ναι, βασικά σήμερα έγινε μια ταυτότητα για να καταλάβει λίγο έτσι ο άλλος τι είναι να έρθει ακούσει, ας πούμε. Αλλά στην ουσία
κίνα τα έντεχνα. Δηλαδή τα έντεχνα. Δηλαδή, ας σου πω τώρα το, ένα το Χελιδόνι και άνοιξε ακριβή, ας πούμε. Ένα έντεχνο τραγούδι, αλλά άλλο να πει πολλά λίγο, είναι λαϊκό τούτο. Μα ούτε το λαϊκό είναι όρο. Δηλαδή, λίγο μεγάλη ζυχή. Εθολόν το τόπιο. Ναι, ναι. Νομίζω πράγματι και βάζει πολλά γύρω από τη μουσική, θεωρητικά ή θεωρητικά μουσικά, αλλά παραπάνω context για να καταλάβει τι γίνεται με τα είδη και γενικότερα. Εντάξει, πιστεύω ότι μου αρέσει. Δεν είναι ωραίο να βάλει κατηγορίε. Απλά ακούω το τραγούδι. Του δίνετε αντίδραση να έχουν την πιο πολύ μουσική που του οποίου έπιασα συνέντευξη. Δεν του αρέσει να βάλουν τον εαυτό του μέσα σε μια κατηγορία. Γιατί πιστεύει ότι αντιδράται περισσότερη μουσική με τον τρόπο. Γιατί, αν πει, εγώ βάλω τον εαυτό μου σε την κατηγορία, είναι σαν να μειώνει τα άλλα είδη. Ενώ μπορεί να έχει κάποια σχέση με τον που σου είπα πριν λίγο. Γιατί η μουσική πλέον ανοίχτηκε τόσο πολλά. Σμίξαν τόσα πολλά είδη μαζί. Δηλαδή, στοιχεία που μια μουσική είναι, έβαλε τα σε στοιχεία άλλη μουσική. Σε ένα παράδειγμα, ο δίσκο μου. Δηλαδή, έχω στοιχεία, όπω γράφει και το δελτίο, έχω στοιχεία που ρεμπέτικων με παραδοσιακών, αλλά ίσω και μια φρέσκα ενορχήστρωση, μια ηλεκτρική κιθάρα μου πίσω. Άντε τώρα, τι είναι το πράγμα. Τι είναι, μια μουσική άκουτη, α πούμε, και απλά σου αρέσει. Δεν ξέρω, ακολούθα την. Ενώ με εμπιστή έννοια, α πούμε. Είναι έντεχνο, είναι ροκ, είναι. Αλλά ταυτόχρονα τζουλά μαζί, ξέρω εγώ. Που την άλλη φαίνεται να έχει ταυτότητα. Αν και ακόμα είσαι αρκετά μίτσι σε ηλικία, είσαι 26 χρονών. Φαίνεται πω έχει ταυτότητα. Και μάλιστα φαίνεται να έχει μια μουσική ταυτότητα η οποία. Νομίζω και λέω σπάνια για άτομα της ηλικίας σου. Είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω δύο γονιούς μουσικούς. Άρα μπορούσα από πολλά μητσίς να αντιληφθώ τι θέλω να κάνω. Και που για μένα έτσι ήταν ακόμα πιο εύκολα να έρθει πιο σύντομα το πού να καταλήξω μουσικά. Δημήτρη μου, ο πατέρας σου είναι λαϊκός τραγουδιστής και η μητέρα σου πιανίστρια, ισχύει? Ισχύει, ναι. Το ίδιο πράγμα όταν λέμε λαϊκός τραγουδιστής, ενώ... Ναι, τι σημαίνει λαϊκός τραγουδιστής? Λαϊκός τραγουδιστής είναι τραγουδιστές οι οποίοι στην ουσία ήταν popular, δεν ήταν popular ο παπάς μου, απλά εμπάλεσε να κάνει με τα είδη και τον μπλέξιμο τους. Λαϊκός σημαίνει... Κάτι που αναφέρεται στο λαό, που αναφέρεται στο ευρύτερο κοινό. Ήταν βιοπορίζεται μέσω του πάντα, τραγουδιού. Ναι, πάντα. Και ακόμα βιοπορίζεται μέσω του τραγουδιού. Okay, μέσω τη μουσική. Πού εμφανίζεται, και πού εμφανιζόταν. Έκαμε τα πάντα στην Κύπρο. Δηλαδή, που εκδηλώσεις, που γάμους, που βαφτίζα, που τα πάντα όλα. Και πλέον. Σε ταβέρνες, ντουετάκι με μια κιθάρα και ένα μπουζούκι, παίζει μπουζούκι εντάξει και τραγουδά. Και ναι, τούτον αρέσκει του πάντα, τούτον έκαμνε, τούτον αγαπά. Και η μαμά σου πιανίστρια. Και η μαμά μου διδάσκει πιάνο, ναι, και κάνει κάποια events μερικές φορές. Οπότε ήταν πάρα πολύ εύκολο βασικά να καταλάβω που μωρό τι ήθελα να κάνω, ακούγοντας όλα τα πράγματα. Για να μπορούσες και να αντιδράσεις φυσικά. Να σου πω, είμαι και μοναχογιός, δηλαδή πολλές φορές πιάζω μαζί τους στις... δουλειές, ας πούμε. Τότε βέβαια να μπορούσε να σου προκαλέσει και αντίθετη αντίδραση, να μην θέλει να ασχοληθεί καθόλου με τη μουσική. Θα μπορούσε. Αλλά φαίνεται πως λειτουργήσε. Λειτουργήσε θετικά. Θετικά, ναι. Θεωρώ ότι ευθύνεται πάρα πολλά ο παπάς μου για τα τραγούδια που ακούω σήμερα. Γιατί στο υποσυνείδητο μου μπήκα σύμπου μωρών όταν είχε κάτι συντής, ας πούμε, στο στροφονικό με το. Ας πούμε, τραγούδια του Τσιτσάνη, του Ζαμπέτα. Τότε άκουα τα τραγούδουν τον μαθητή, ας πούμε, του Ζαμπέτα. Εντάξει, σε μια φάση όταν μεγαλώνω λίγο, μάλλον να ξεφύγει λίγο η εφηβεία σου, να ακούσεις λίγο άλλα πράγματα, σε μια φάση επειδή τα πράγματα μέσα σου, ενάρτουσε ξανά. Σπουδάσες στην Αγγλία, σωστά. Σπουδάσα στην Αγγλία, μουσική, ναι. Σύνθεση και performance με πρώτον όργανο τη φωνή. Σε ποιον πανεπιστήμιο? Στο Anglia Ruskin του Cambridge. Cambridge. Και... Ξαναπέμε πλείς τι σπούδασες. Popular music ο κλάδος, αλλά έχει να κάνει παραπάνω ειδίκευση στο performance, με πρώτον οργάνο τη φωνή και σύνθεση. Popular music. Popular music. Πώς ήταν, ενώ στο Πανεπιστήμιο, πώς παρουσιάζεται το popular music?
το popular music απλά εντάξει για το Πανεπιστήμιο θέλει να πει ότι είναι κάπου συγκεκριμένα. Δηλαδή είναι jazz, είναι κλασική που είναι συγκεκριμένο το είδος που είναι να ασχολείσαι. Το popular music απλά πιάνει πιο μεγάλο, μια μεγάλη μάζα διάφορα που τραγούσα ρεμπέτικα στο Πανεπιστήμιο, στην Αγγλία. Ενώ το τελευταίο μου performance παρουσίασα έναν journey of Greek music μισής ώρας με τραγούθηκια που ξεκινούσα χρονολογικά που το 20 και πια μέχρι και το λαϊκό τραγούδι του Καζαντζίδη, ας πούμε, και ναι, και άρεσαν τους πάρα πολλά, πια πάρα πολλά καλό βαθμό. Στα ελληνικά φανταζόμαι. Ναι. Καλά, τα ρεμπέτικα θεωρούνται popular music, αλλά είναι jazz, όχι στο Πανεπιστήμιο. Θεωρώ ότι σήμερα τα πάντα στο Πανεπιστήμιο, που ήσουν. Ναι, θεωρείται popular music. Τα πάντα θεωρούνται popular music, θεωρώ. Είναι η άποψή μου ότι. Γιατί ακόμα και έναν πιο μειωμένο κοινό να ακούει έναν τραγούδι, έναν είδος τραγουδιού, πάλι αναφέρεται στο δημόσια, ας πούμε. Άρα σημαίνει πάλι popular. Είναι η άποψή μου, δεν ξέρω. Η μουσική σκηνή της Αγγλίας σε επηρεάζει καθόλου? Έχει πολλά σοβαρή μουσική σκηνή η Αγγλία. Έχει πολλά σοβαρή μουσική σκηνή η Αγγλία. Αλλά η ελληνική γλώσσα εκφράζει με πάρα πολλά. Τραγούδισα αγγλικά τραγούδια, τραγουδώ αγγλικά τραγούδια, αλλά δεν έζησαν τα ελληνικά για μένα, γιατί η μητρική μας γλώσσα φκένει από μέσα μας. Τινόν που λαλείς, περνά απευθείας που η ψυχή σου. Ενώ αν μιλήσω αγγλικά, αν τραγουδήσω αγγλικά, πρέπει να περνά και λίγο εγκεφαλικά να σκεφτώ, για να μπορέσω να φτιάξω το mood μου. Τι μουσική να ακούεις? Παραπάνω να βελτιώνεις, ακούω και με τούτα που ασχολούμαι. Τόσο ώστε να μπορέσω να βελτιώνω πράγματα. Αλλά γενικά ακούω, είμαι ανοιχτός στο να ακούω αρκετή μουσική. Δηλαδή στο ραδιόφωνο, πέραν και να ακούω μπορεί να με ενοχλούν, γιατί μου λαλούν κάτι. Πες μας κανένα παράδειγμα. Θεωρώ τα καινούργια τραγούδια. Δηλαδή, άμα λέω καινούργια τραγούδια, λίγο υπάρχει μια πλαστικούρα στα τραγούδια. Υπάρχει μια ίδια συνταγή που επαναλαμβάνεται. Είτε λίγο αναποδηγρίζουν τη λίγο, βάλουν κάποια πράγματα που σίγουρα κάνουν επιτυχία και έξω ένα στίχος ο οποίος έλαλει κάτι ο στίχος. Τούτο μπορεί καινούργια, ενώ μπορεί να έχει 30 χρόνια που συμβαίνει τούτο που περιγράφεις. Όχι, 30 νομίζω πολλά πράγματα. Στα 90's, ας πούμε, δεν είσαι τέτοιου τύπου μουσικές. Μα να σου πω, τούτο που με αγχώνει τώρα τελευταία, γιατί καταντήσαμε να ακούμε τα 90's που λαλούσαμε τότε, ότι ήταν μόνο τα τραγούδια και να τα ακούμε σήμερα τα τότε που ήταν, υποτίθεται, δεν ήταν κάτι ποιοτικό τότε τσινόν. Και να λέμε ότι είναι ποιοτικό σήμερα, σε σχέση με όσο βγαίνουν σήμερα. Και τούτο πράγμα δεν ξέρω. Που την άλλη είναι όμως τη σημερινή ποιότητα. Θα σου πω, πάντα υπάρχουν. Ενώ τούτο πράγμα τώρα, χάρη της συζήτησης, πάντα υπάρχουν καλά πράγματα. Αλλά δυστυχώς απλά μες στη βαβούρα των πράγματων δεν τους δίνουν την ευκαιρία να ακουστούν. Που την άλλη τι σημαίνει ποιότητα? Τι σημαίνει ποιότητα? Εν το ίδιο πράγμα, δηλαδή πάει μαζί με τα άλλα. Η ποιότητα για μένα σημαίνει κάτι το οποίο γίνεται προσεγμένα, γίνεται σοβαρά, γίνεται με σκοπό συναισθηματικό παραπάνω και όχι με σκοπό εμπορικό. Ναι, τον εμπορικό. Εντάξει, ο εμπορικός πάντα είναι κακός όμως. Απλά μια λεπτή γραμμή να ισορροπήσεις σε αυτό το πράγμα. Έχεις μουσικά είδωλα? Έχω αρκετά μουσικά είδωλα. Ένας που τους είχα τη χαρά να τραγουδήσει και στο δίσκο έναν ντουέτο μαζί μου, ο Παντελής ο Θαλασσινός, ο Γιώργος Ονταλάρας και πιο πάλι καλλιτέχνες όπως ο Μπιθικότσης. Είναι τραγουδιστές ο Πουλόπουλος που εκτιμώ, που θεωρώ ότι επηρεάσαμε. Να μπορούσε να πει κάποιος ότι είσαι εναλλακτικός ως ένας ενώ ένας άνθρωπος της ηλικίας σου που του αρέσκει ο Νταλάρας π.χ. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και εναλλακτικό. Θα μπορούσε, ναι. Σήμερα θα μπορούσε. Τι σου αρέσκει για παράδειγμα στον Νταλάρα?
Αρέσκει πάρα πολλά τα τραγούδια που τραγούδησε. Είπαν πάρα πολλά τραγούδια ο άνθρωπος και... πέραν που εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετικός ερμηνευτής, είπαν τα με έναν τρόπο τόσο καθαρό, τόσο... Δηλαδή, θέλεις να ακούσεις έναν τραγούδι για να το καταλάβεις το τραγούδι και έβαλες τον ταλάρα, ας πούμε, να το ακούσεις. Για τον λόγο, γιατί δούλεψε ποιοτικά. Δηλαδή, δούλεψε με τον τρόπο που σου είπα πριν, προσεγμένα, καθαρά, σοβαρά, έπιαν τα κομμάτια, εκαθάρισαν τα, σωστά παίξηματα, όχι λίγο θαμμένα τα όργανα, λίγο ότι να είναι, λίγο να, απλά για να το βγάλουμε το κομμάτι. Ούλα όπως πρέπει να είναι. Επέλεξαν τραγούδια που ποιητές, που σπουδαίους σύνθετες και που είναι καλός ο στίχος τους, που ο στίχος μίλησε για κοινωνικά θέματα, για τα πάντα, ας πούμε. Σε ποιο διεθνές επίπεδο έχεις είδωλα, μουσικά? Έχω κάποια είδωλα, ας πούμε, ο B.B. King, ας πούμε, αρέσκει μου πάρα πολλά. Ή ο John Mayer, αρέσκει μου πάρα πολλά. Τραγουδούσα τραγουδικιά τους, ο Jimi Hendrix, ενώ είναι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν Bob Dylan, έρχονται μου τώρα. Έκανα σπουδαία πράγματα, ενώ την παγκόσμια μουσική. Και ναι, βλέπεις, ενώ μπορεί να μην κάνω performance το είδος, είναι αδύνατο να τα ακούεις να τραγουδικά και να μην λαλείς, ας πούμε, ναι, τέλεια τα πράγματα. Ναι, ναι. Συνεργάστηκες κιόλας με μεγάλα ονόματα του ελληνικού. Συνεργάστηκα, συμμετείχα σε συναυλίες τους, ναι. Έκαμε σε ανοίγματα. Έκαμε ανοίγματα, συμμετείχα και είχα τη χαρά να συμμετείχω. Ας πούμε, και με το Θαλασσινόν έκαμε κάποιες παραστάσεις. Μαρινέλα. Τραγουδήσαμε και ταυτόχρονα με Μαρινέλα. Βίσσις. Βίσσι, Ρέμος, ναι, δηλαδή και με του είδους καλλιτέχνες, οι οποίοι, εντάξει, είναι τούτο που τραγουδώ εγώ, αλλά έτυχε να συμβεί, ας πούμε. Αλλά ο καθένας στο είδος. Ας πούμε, καλλιτέχνες όπως η Βίσσι και ο Ρέμος να μπορούσαν να χαρακτηριστούν ποιοτικοί με βάση την περιγραφή που μου έδωκες πριν λίγο. Κοίτα, η Βίσσι, ας πούμε, εμένα ξέρουμε ότι τραγούδισε κουγιουμτζί, τραγούδισε τραγούδια πολλά σοβαρά πριν αρκετόν καιρό. Και σήμερα εντάξει, κάνουν πάρα πολλά καλή δουλειά. Και ο Ρέμος θεωρώ ότι κάνουν πάρα πολλά καλή δουλειά, αλλά ο καθένας στο είδος του. Δηλαδή, κάνουν, ας πούμε, κάνουν pop, το οποίο δεν μπορώ εγώ να πω κάτι. Για το που εμφανίστηκε τελικά το pop ως είδος. Ναι, γιατί και εκείνο πάλι τώρα έπαιζα στην παγιά να σου το πω για να συνεννοηθούμε, όπως γίνεται το έντεχνο, ας πούμε. Ναι. Άρα, ίσως κάπου να υπάρχει... Κάπου να υπάρχει έτσι... Μια βάση στο στερεότυπο. Έβαλαν τα σε κατηγορίες για να μπορέσει να... Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, ίσως. Να μπορούμε να συνεννοηθούμε, να μπορούμε να λέμε στο Spotify, να ξέρει να μου ναύρει, να μπορεί να... Ενώ εντάξει, δηλαδή εν το μουσαλό, μπορεί να είμαι εναντίον της κατηγορίας της μουσικής, να βάλω σε κατηγορίες τη μουσική, αλλά έτσι μπορείς να μην το κάνεις όμως. Ας πούμε, εγώ θα βάλω τον εαυτό μου σε μια κατηγορία, ήταν προς μάνα world music. Ethnic. Ναι, γιατί τα στοιχεία του παραδοσιακού, του ρεμπέτικου, του λαϊκού, του αστικού λαϊκού, Υπάρχουν και καλλιτέχνες όπως ο Τζούλιο που γράφει στη Χρυστά. Ακριβώς, δηλαδή είδες πάρα πολύ όμορφο το μιλάλι. Είσαι έναν είδος διαφορετικό από ό,τι κάνω εγώ, αλλά εκτιμώ τόσο πολλά τα πράγματα. Άρα υπάρχουν διαφορετικά είδη. Ναι, διαφορετικά είδη υπάρχουν. Αλλά εκτιμώ τόσο πολλά το στίχο του Τζούλιο που κάνει. Γιατί κάνει το πολλά ποιοτικά. Ναι, ποιοτικός, πολλά ποιοτικός. Και έντεχνος είναι. Εν τέχνη το πράγμα, εν ποίηση. Άρα, κυπριακός στίχος συνεπάγεται απαραίτητα με παραδοσιακό και παγιό με την έννοια υπάρχει το η παραδοσιακή μουσική, όπως υπάρχει παντού η παραδοσιακή μουσική. Εν και σημαίνει ότι από ό,τι ακούμε κυπριακό είναι παραδοσιακό. Έχει συνθέτες, δυστυχώς έχει πάρα πολλά τραγούδια που
Π.χ. η Μιλιά, έναν τραγούδι που τραγουδώ πάρα πολλά συχνά, γιατί ζητά το κόσμος, γιατί είναι λίγο χαρούμενο, είναι λίγο ωραίο, είναι λίγο... Ναι, τσ' αρέσκει πάρα πολλά τραγούδι. Θεωρούν ότι είναι παραδοσιακό. Και αν τραγούδι είναι, είναι, πώς πάει. Ως πόσο μιλιά μου οι καρκές μας να πονούν. Ναι. Έχεις το υπόψη. Ναι, έχω το, ναι. Βέβαια. Είναι παραδοσιακό τραγούδι. Έγραψε το Αχιλλέα Λιμπουρίδη στο τραγούδι. Απλά δεν το γνωρίζει πολύ κόσμο. Είναι κυπριακό τραγούδι, ναι. Απλά μπορεί πάλι να γίνει τύπου κατηγορία το παραδοσιακό κυπριακό. Και ό,τι ακούτε κυπριακό, εσύ ράμε το μέσα σε παραδοσιακό για να μπορούμε να βολευκούμαστε. Για να πάλι για να σε βολευκούμαστε. Πε μα, τσελίον, τι θα δούμε στο Φέγγαρ. Στο Φέγγαρο. Στο Φέγγαρο React. Ναι, στο Φέγγαρο React θα δούμε ένα μέρο του δίσκου έχω του κόσμου ποίηματα, στη δική μου παρουσία σε λίγες μέρες. Θα είναι όλα τραγουδιά, και τα 10, είναι 5-6 τραγουδιά. Και θα παίξουμε και έναν παραδοσιακό τραγουδί. Σε μια πιο ακουστική, εκτέλεση παρόδο στο δίσκο. Να συμμετέχει στο κλαρίνο ο Γιώργος ο Χατσιπαπάς και στο μπουζούκι. Στο βιολίνο ο Χριστόδηλος ο Χριστοδούλου και στο λαούτον ο Χαράλαμπος ο Παντελή. Γενικά τα παιδιά που παίζουμε μαζί και κάποια άλλα στο σύνολο του σχήματος. Γενικά είμαι πολλά χαρούμενος για τους συνεργάτες μου. Είμαι πολλά χαρούμενος που γνώρισα ανθρώπους όπως ο Λευτέρης, ο Ανδρέας, η Μαρία που κάνουν τα πράγματα και πραγματικά για μένα είναι είδωλα. Δημήτρη, με ευχαριστώ πάρα πολλά που ήρθες. Εύχομαι σου πολλές επιτυχίες, όπως εσύ τις αντιλαμβάνεσαι. Πώς τις αντιλαμβάνεσαι τις επιτυχίες? Πάντα λέω ένα πράγμα. Για μένα επιτυχία είναι μόνο και μόνο που μπορώ να φτιάξω σε μια σκηνή, ευκαινά, αλλά να έρθουν καλύτερα πράγματα, σε μια σκηνή να τραγουδώ και να έχω την υγεία μου και να γράφω και να ακούω μουσική και να βλέπω τα πράγματα που γράφω να παίρνουν ζωή. Είναι επιτυχία αυτό το πράγμα. Είναι προσωπική επιτυχία. Φαίνεται πάντως πως είσαι σε καλό δρόμο, γιατί το που κάνεις σε ξεκάθαρο μου σαν αγαπάστο. Πάντα πρέπει να το πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολλά που ήρθες και καλή συνέχεια. Επίσης. Στις σιδεριές της πια μετρώ τις λύπες με το πύχη και στα ντουβάρια το όνομα χαράζω με τον ήχη. Χαλάλη όσα μου χρωστάς της νύχτας μου γοργόνα. Ήπιε στα νιάτα μου νερό, δεν έμεινε στα γόνα. Χαλάλη το φεγγάρι.